Θα μιλήσουμε βεβαίως και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, καθώς είναι κοντά μας ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ, ο Νίκος Κορακιάνητης. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα μαζί. Θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη Σφακιανάκη, τον προπονητή της ομάδας της Λευκύμης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην προπόνηση. Έχουμε ετοιμάσει και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με τον Γιάννη τον Σκορδίλη, ένα παιδί που διαπρέπει στην Αγγλία όσον αφορά το kickboxing. Στέφθηκε πρωταθλητής. Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε όμως με τον καλεσμένο μας, να μιλήσουμε με τον Νίκο. Είναι του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου. Εμείς θα μιλήσουμε κυρίως για το κομμάτι του αθλητισμού. Ο ΔΟΠΑΠ λοιπόν τι κάνει σε σχέση με το Δήμο? Έχει συμβουλευτικό ρόλο, παίρνει αποφάσεις, κάνει και αυτός, τρέχει στα γήπεδα και ασχολείται με τα αθλητικά? Είναι ξεχωριστό κομμάτι? Τι ακριβώς γίνεται? Ναι, πολύ σωστή έτσι, η ερώτηση. Καλό είναι δηλαδή να ενημερώνεται ο κόσμος. Ο ΔΟΠΑΠ είναι ένας αυτόνομος οργανισμός, είναι δημοτικός, έτσι, είναι το παιδί του Δήμου που λέμε, όμως είναι αυτόνομος με αυτόνομο διοικητικό συμβούλιο και δικό του προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός βέβαια προκύπτει από την επιχορήγηση τακτική δηλαδή που γίνεται κάθε χρόνο από το Δήμο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα οργανώνει δράσεις, έχει αυτούς τους τρεις τομείς, τις τρεις κατευθύνσεις, αθλητισμό, πολιτισμό και περιβάλλον και ανάλογα στο κάθε τομέα έχει τις δικές του, βάζει τις δικές του προτεραιότητες, κάνει το οργανόγραμμα, φτιάχνει τις διοργανώσεις για το χρόνο και υλοποιεί ή σε συνδιοργάνωση είτε από μόνος του, υλοποιεί αυτό που μπορεί να κάνει. Τώρα, αν θέλετε... Αν ας πούμε πρέπει να γίνει μια διοργάνωση όπως έγινε πρόσφατα στο εθνικό στάδιο, γενικότερα χρειάζεται την έγκριση του ΔΟΠΑΠ ή υπάρχει συμβουλευτική, η τυπική έγκριση του ΔΟΠΑΠ, ας πούμε? Κοιτάξτε, νομίζω είναι ανάλογα με το τι εκδήλωση είναι και το τι ζητάτε. Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα κάποια εκδήλωση να μην ζητηθεί, ας το πούμε, η συνδιοργάνωση και να ζητηθεί απλά να είναι υπό την αιγίδα του Δήμου. Οπότε εκεί δεν μπαίνει ο ΔΟΠΑΠ στη μέση. Αν όμως ζητηθεί να γίνει συνδιοργάνωση, το εξετάζει ο ΔΟΠΑΠ. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί ο ΔΟΠΑΠ από μόνος του να διοργανώσει κάτι και να έχει συμμετοχές σωματείων, αθλητικών ή οτιδήποτε. Ωραία. Θέλω να μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Θέλω να μιλήσουμε για το τρίαθλον. Θέλω να λύσουμε απορίες. Θέλω να απαντήσουμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Γερόλυπο. Θέλω να πούμε πολλά. Να πάμε όμως πρώτα στο μεγαλύτερο κομμάτι του νησιού του αθλητισμού που είναι το ποδόσφαιρο. Έχουμε πόσες ομάδες, έχουμε πόσα ταλαιπωρά γήπεδα. Βεβαίως συζητάγαμε και πριν που είμαστε στον αέρα ότι δεν είναι όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στο νησί αρμοδιότητα του Δήμου. Έτσι δεν είναι, ας πούμε, το γήπεδο του Ολύμπου, δεν είναι. Όχι, το γήπεδο όπως... της ΕΠΣ το κανόνι, δεν είναι. Υπάρχουν γήπεδα όμως όπως του Κοντοκαλίου που είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο, με ένα χλωτάπιτα που λένε τα παιδιά και οι αθλητές, συνήθως οι ποδοσφαιριστές, προπονητές που τρέχουν εκεί, ότι είναι πολύ ταλαιπωρημένο και μπορεί να του οδηγήσει σε τραυματισμούς όπως και το γήπεδο της ΕΠΣ το κανόνι. Εκεί λοιπόν σε γήπεδα τέτοια ή για γήπεδα άλλο όπως είναι το Αγίου Μανθαίου, υπάρχουν σκέψεις ή γίνονται δράσεις, αλλαγές, γίνονται κάποιες βελτιώσεις? Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι αρμοδιότητα του Δήμου εν γέννη. Ναι. Ο Δήμος έχει παραχωρήσει τις χρήσεις των γηπέδων στο ΔΟΠΑΠ και τη συντήρηση προφανώς. Και ο ΔΟΠΑΠ εν συνεχεία δίνει την χρήση στα σωματεία τα οποία κάνουν χρήση για το εραστικνίκο ποδόσφαιρο που διεξάγεται στην Κέρκυρα. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα σωματεία τα οποία κάνουν χρήση των γήπεδων κάθε χρόνο καταπονούν τα γήπεδα και είναι φυσικό φαινόμενο, έτσι, δεν λέμε κάτι. Και χρήζουν επισκευή, συντήρηση σε τακτική βάση. Ο ΔΟΠΑΠ λοιπόν, τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια που μπορώ να... Γιατί παλιότερα ίσως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά όσο είμαι εκεί πρόεδρος στον οργανισμό, κάνουμε κάποιες συντηρήσεις στο σύνολο των γηπέδων και για να το διευκρινίσουμε, των γηπέδων των οποίων φιλοξενούν αγώνες. Υπάρχουν κάποια γήπεδα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν. Το κόστος και την ανάληψη του έργου το έχει η ομάδα ή το έχει ο ΔΟΠΑΠ? Ο ΔΟΠΑΠ. Ο ΔΟΠΑΠ. Άρα εσείς βάζετε τα χρήματα. Η ομάδα δεν πληρώνει κάτι. Δεν πληρώνει τίποτα γενικά. Δεν πληρώνει κάτι που χρησιμοποιεί το γήπεδο σαν γηπεδούχος. Όχι. Οι ομάδες δεν πληρώνουν στο ερασιτεχνικό, μιλάμε ποδόσφαιρο, ΑΒ κατηγορία που έχουμε στην Κέρκυρα, και ΓΑΜΑ δηλαδή. Δεν πληρώνουν οι ομάδες κάποιο τίμημα στο ΔΟΠΑΠ. Ο ΔΟΠΑΠ παρέχει τη συντήρηση δωρεάν, ας το πούμε, στο βαθμό των δυνατοτήτων του και κάθε χρόνο είναι ένα κοστολόγιο αρκετά σεβαστό, το οποίο για όλα τα γήπεδα, φανταστείτε, έχουμε γύρω στα 23 γήπεδα, εκ των οποίων τα 15 είναι σε χρήση. Δηλαδή,
καθημερινά καταπονούνται και γίνονται χρήση από όλα τα σωματεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα γήπεδο το οποίο για να κατασκευαστεί έχει γύρω στις 300 με 400 χιλιάδες ευρώ τουλάχιστον, τι συντήρηση μπορεί να θέλει. Τώρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο που θα ξεκινήσει, έχουμε βέβαια καιρό. Υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχουν γήπεδα στα οποία πρέπει να γίνουν εργασίες. Πώς πάνε τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν και κάθε χρόνο υπάρχουν ελλείψεις. Κάθε χρόνο, ναι. Ελλείψεις. Πέρυσι έγινε μια, νομίζω, καλή προσπάθεια για επισκευή και συντήρηση από πολλά από αυτά, όλα στην ουσία, αλλά κάποια που είχαν έτσι σοβαρά προβλήματα. Και το λέω γιατί πριν την κάθε αγωνιστική περίοδο υπάρχει μια επιτροπή. Μια επιτροπή ελεκτική που περνάει και κοιτάει τα γήπεδα σε τι κατάσταση είναι. Είναι η Επιτροπή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, η οποία περνάει ακριβώς και βλέπει. Και πέρυσι είχε κάποιες παρατηρήσεις. Όντως διορθώθηκαν πολλά από όλα αυτά. Νομίζω το 95%. Είχε κάνει και συστάσεις, μάλιστα, όπως και η ΕΠΣ, ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια για να παίξει μια ομάδα σε ένα γήπεδο. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα φτιάχτηκαν αυτά τα θέματα. Τα περσινά, ναι. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος δημιουργήθηκαν άλλα, τα οποία τα ξανααντιμετωπίζουμε. Ναι. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι στον Άι Μαθιά, τον οποίο γνωρίζω ότι έχετε καταγωγή από εκεί, είχαμε ένα πρόβλημα. Και σήμερα, μάλιστα, μια και το λέμε, ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος οι προπονήσεις για την κερκυραϊκή ομάδα υπό τις οδηγίες του Γιάννη Καλούδη. Να το λέμε και αυτό. Ναι, βέβαια. Εκεί στο γήπεδο, λοιπόν, του Αγίου Μαθαίου. Είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο με ένα περιμετρικό έτσι, φρεάτιο που είχε δημιουργήσει μια μεταλλική σχάρα που δημιούργησε ένα πρόβλημα επισκευάστηκε, φτιάχτηκε και νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη έτσι, προσπάθεια αυτή πέρυσι να λυθεί ένα πρόβλημα. Γιατί εκτός των συντηρήσεων που όπως είπατε πολύ σωστά και ο χλωτάπητας ή οτιδήποτε είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικής σημασίας για την ασφάλεια. Ναι, βεβαίως. Και οι περιφράξεις και οι γύρω χώροι και τα αποδυτήρια. Ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Άρα, υπάρχουν εκκρεμότητες σοβαρές τώρα μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε γενικά σε σχετικά καλό δρόμο, θα έλεγα. Έχουμε λίγο ένα θέμα λίγο με τις αναθέσεις, το οποίο περιμένουμε να βγάλουμε πάλι τις εργολαβίες για να ανατεθούν. Είναι θέματα που πάντα ταλαιπωρούν, νομίζω. Πάντα αναγκαζόμαστε να βγάλουμε κάποιες εργολαβίες σε κάποιους αναδόχους επιχειρηματίες, να μπορέσουν να αποκαταστήσουν, γιατί όπως ξέρετε, όλα αυτά βγαίνουν κανονικά με προκήρυξη. Ναι, δηλαδή, δεν τα έκανε ο Δήμος από μόνος του. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο δηλαδή. Για όλα τα γήπεδα. Για όλα αυτά τα γήπεδα. Ξέρουμε τις ανάγκες, ξέρουμε τι ζητάτε στο καθένα. Τώρα ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό του χλωοτάπητα. Ναι. Αλλά απλά για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, για κάθε γήπεδο μια αντικατάσταση χλωοτάπητα του πλαστικού, το κοστολόγιο είναι ανέρχεται αρκετά, περίπου στις 100.000. Απλά αντικατάσταση για κάθε γήπεδο. Είναι αρκετά τα χρήματα, ναι. Οπότε, αν σκεφτούμε όμως ότι έχουμε χλωοτάπητες όπως αυτός του Κοντοκαλίου που είναι ταλαιπωρημένος, βελτίωση δεν μπορεί να γίνει μόνο αλλαγή σε τέτοιου είδους χλωοτάπητες. Πολλές έτσι. Γιατί το Κοντόκαλι πραγματικά και πέρσι υπήρχε κόσμος, είναι πάρα πολλές ομάδες που το έχουν και σαν έδρα και πάρα πολλές ομάδες που το χρησιμοποιούν για προπονήσεις. Άρα αυτό δεν είναι μόνο οι ομάδες που το έχουν σαν γήπεδο, σαν έδρα, είναι και ομάδες που προπονούνται εκεί. Ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι δηλαδή τρία γήπεδα συγκεκριμένα. Ένα από αυτά είναι το Κοντοκαλίου, όπως και το Παλαιογαστριτών, τα οποία γίνεται χρήση από πολλά σωματεία. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ταλαιπωρούνται πολύ περισσότερο σε σχέση με κάποια άλλα γήπεδα τα οποία κάνουν χρήση μόνο μία ομάδα και χρήζουν έτσι άμεσης επισκευής. Τώρα για το Κοντόκαλι, ειδικά στον χώρο του κέντρου, επειδή το γνωρίζω, έχει ένα τμήμα το οποίο είχαν κάνει ένα μπάλο, ας το πούμε, σε ένα κεντρικό σημείο και εκεί θέλει επισκευή οπωσδήποτε. Μπορεί να γίνει και τμηματικά, δηλαδή μπορεί να γίνει ένα τμήμα στο κεντρικό χώρο. Ναι, εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, όμως νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Ναι. Και είμαστε σε μια διαδικασία. Ούτε όμως κάνει μπορεί να μείνει έτσι. Είναι λίγο, όχι, είναι λίγο δικό όχι, μαχαίρι βέβαια. Τώρα όχι, να όχι. Κάνεις. Αυτό θα επισκευαστεί. Απλά αν δεν μπορεί να αντικατασταθεί στο σύνολο ή ένα τμήμα από το γήπεδο, αναγκαστικά θα φύγει ο χλωοτάπητας, θα μπει ένα ειδικό έτσι, συγκολητικό υλικό με κάποιες ταινίες, μπαίνει, ξαναχτενίζεται και νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό έτσι και αλλιώς. Πάντως, μια και μιλάμε για το γήπεδο Κοντοκαλίου, να πούμε και το ότι ομάδες όπως ο Αστέρας Παρτίλα που ζήτησαν το γήπεδο Κοντοκαλίου για έδρα, έγινε δεκτό το αίτημα, παρότι η ομάδα είναι από το Σπαρτίλα και θα μπορούσε να αγωνίζεται, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να τη βλέπει, να έχει κόσμο, να έχει φιλάθλους, ζήτησε το γήπεδο Κοντοκαλίου και τους το έδωσαν το γήπεδο Κοντοκαλίου, το χρησιμοποιούν σαν έδρα, παρότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χρήση και η ομάδα είδε πολύ μεγάλη διαφορά στους φιλάθλους της,
στους αγώνες της. Είναι σημαντικά αυτά τα βήματα. Να φέρνουμε και λίγο τις ομάδες από τα πιο, έτσι, από τα χωριά και από πιο μακριά, να τις φέρνουμε κοντά. Βέβαια, είναι και ομάδες όπως η Λευκή Ήμη, για την οποία θα μιλήσουμε, η οποία θα κάνει βελτιώσεις στο γήπεδό της, μια και αγωνίζεται πλέον στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σφακιανάκη. Θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί του. Και υπάρχουν και γήπεδα στα περιμετρικά του κέντρου που μπορούν να φτιαχτούν και να μπορεί και ο κόσμος να μαζευτεί εκεί, όπως θα γίνει στη Λευκή Ήμη. Ακριβώς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 7 γήπεδα, τα οποία είναι σε κατάσταση πλέον απαγορευτική για να διεξαχθεί έτσι πρωτάθλημα, στο κερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Όμως είναι κάποια περιφερειακά γήπεδα, τα οποία με κάποια λεφτά, όχι λίγα βέβαια, και συνήθως το κόστος εκεί ανεβαίνει πάντα από το χλωροτάπητα. Αν βλέπεις δηλαδή χλωροτάπητα, μπορεί να το κάνεις. Συγκεκριμένα, για αυτό που αναφέρετε, όλα τα σωματεία κάνουν αιτήσεις στο ΔΟΠΑΠ κατά καιρούς για τις χρήσεις κάποιων γηπέδων. Ναι. Όπως γνωρίζετε, επειδή όλα έχουν αυτό το δημοτικό χαρακτήρα, δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κανένα σωματείο να κάνει χρήση κάποιου γηπέδου, όπως ούτως ή άλλως δεν μπορεί να δώσεις αποκλειστικότητα σε ένα σωματείο να κάνει στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ναι. Διότι είναι όλα προς κοινή χρήση. Απλά προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Ποιοι θα μπαίνουν, ποιες ώρες και τα σχετικά. Αναρτάται. Υπάρχει και ένας υπεύθυνος στο γήπεδο για αντίστοιχα. Υπάρχει μια αθλητική επιτροπή η οποία αναλαμβάνει το κομμάτι αυτό. Και μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν έχουμε έτσι πολλά πράγματα. Ο ΔΟΠΑΠ είναι κοντά στις ομάδες του αριστεχνικού αθλητισμού. Φαντάζομαι ότι τώρα και με τη Λευκή Ήμη που κάνει και το βήμα παραπάνω έχετε έτσι μια επικοινωνία και μια σχέση διαφορετική. Έχουμε μια πολύ στενή επικοινωνία εκεί και με τους παράγοντες και με τη διοίκηση, αλλά τόσο και με τους θεσμικούς, δηλαδή τους εκπροσώπους, τους προέδρους και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Νότου. Και μιλάμε σε καθημερινή βάση. Νομίζω ότι η Λευκή Ήμη έχει ένα εγκεκριμένο κονδύλι, το οποίο όμως δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί για φέτος, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, της τάξης των 185.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, και που προβλέπει κάποιες επισκευές στο κτίριο και όχι τόσο στον αγωνιστικό χώρο. Και φέτος, συγκεκριμένα, το αίτημα της Λευκή Ήμης είχε επικεντρωθεί σε δύο σημεία. Ένα από αυτά ήταν ο Χλωροτάπητας, δηλαδή η αντικατάσταση, και αν όχι η αντικατάσταση, η συγκόλληση του τμήματος όλου του Χλωροτάπητα, όπως και το χτένισμα και εμπλουτισμό με το καουτσούκ, με το υλικό αυτό. Και το δεύτερο ήταν μια φυσούνα. Εντάξει, είναι ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα έχει γίνει και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Υπήρξαν υποσχέσεις και ότι θα δοθεί και κάποιο κονδύλι να φτιαχτεί το γήπεδο εκεί. Γιατί, σαν ΓΑΜΑ Εθνική, πρέπει να ξέρει κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει η ομάδα να αγωνίζεται. Σαφέστατα, είναι και αυτό βασικό. Σαφέστατα, και είναι και πολύ αυστηρά τα κριτήρια, να ξέρετε. Φανταστείτε ότι πέρυσι, πρώτη χρονιά, αντιμετωπίσαμε το θέμα της πυρασφάλειας. Το οποίο για κάποιον ακούγεται λίγο ότι σου λέει τώρα πυρασφάλεια σε ένα γήπεδο. Γιατί και όμως δεν είναι πολυτέλεια, είναι θέμα ασφάλειας και είναι βασικό. Ναι. Και υπάρχουν και γήπεδα τα οποία δεν λειτουργήσαν επειδή δεν είχαν πυρασφάλεια ή δεν επιτρεπόταν να γίνει διεξαγωγή αγώνων. Γενικότερα μιλάω, δεν μιλάω μόνο για το νησί. Ναι, ναι, ναι. Για το κολυμβητήριο είχαμε κατά καιρούς θέματα με την πυρασφάλεια. Υπάρχουν τέτοια θέματα που πρέπει να τα λύνουμε. Τώρα, μια και έχεις παίξει μπάλα, θέλω οι ομάδες και οι αθλητές να καταλαβαίνουν ότι εσείς από την πλευρά σας καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά που προπονούνται και δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όταν προπονούνται σε γήπεδα τα οποία για κάποιους λόγους δεν είναι κατάλληλα, δεν έχουν προλάβει να φτιαχτούν ή οτιδήποτε, και ρισκάρουν, ότι υπάρχει αυτή η γνώση ότι τα παιδιά, ξέρεις, δεν είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, υπάρχουν τοπικές ομάδες, υπάρχει κόσμος που βλέπει τα παιδιά. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς πέρσι όμως. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς κυρίως στο γήπεδο της ΕΠΣ στο Κανόνι και δευτερευόντως στο γήπεδο Κοντοκαλίου. Υπάρχει όμως αυτή η αίσθηση, δηλαδή υπάρχει συζήτηση μεταξύ σας, των ανθρώπων του αθλητισμού, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά που πρέπει να πάνε στη δουλειά τους την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Νομίζω ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό γιατί τα γήπεδα τα δικά μας είχαν κατασκευαστεί προ μια δεκαπενταετία περίπου. Άρα, όπως ξέρετε, εξελίσσεται όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το τεχνικό κομμάτι, ακόμα και της τοποθέτησης, δηλαδή φυσικού ή πλαστικού χλωροτάπητα. Τα δικά μας είναι παλιότερης γενιάς. Γίνεται μια προσπάθεια κάθε χρόνο έτσι να γίνει ένα χτένισμα. Δεν είναι και εύκολο όμως, εντάξει, γιατί είναι και το κόστος μεγάλο. Αλλά όμως, ναι, είναι αυτό, ότι χρειάζεται έτσι να κάποιος να ανανεώνει γενικά στο σύνολο.
Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο, ναι, γενικά. Λοιπόν, να φύγουμε από τα ποδοσφαιρικά, να πάμε, μια και σκοπός ούτως ή άλλως και του ΔΟΠΑΠ είναι και ο αθλητισμός, ο αθλητικός τουρισμός μάλιστα, και μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή Αθλολογίες με τον πρόεδρο της Ελληνικής και Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, τον κύριο Γιώργο Γερόλυμπο, για αυτό το θέμα που είχε προκύψει με το τρίαθλο. Μια και έχουμε τον κύριο Κορακιανίτη βεβαίως κοντά μας, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Είχαμε πει με τον κύριο Γερόλυμπο την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου είχε ανακοινώσει ότι δεν θα γίνει τελικά ο αγώνας τριάθλων 1 Κόρφου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί 10 Σεπτεμβρίου, και ότι αποκλείει την Κέρκυρα, ξερεί μάλιστα την Κέρκυρα, από μελλοντικό σχεδιασμό διεθνών και εθνικών διοργανώσεων. Την αμέσως επόμενη μέρα από την εκπομπή αυτή, είχε γίνει 24 του μήνα, στην εκπομπή Αθλητολογίες, 25 του μήνα ήρθε αμέσως η απάντηση από τον Δήμο της Κέρκυρας, όπου είχε εκφραστεί αρχικά η απογοήτευση για όλο αυτό που γίνεται. Είχε δηλώσει ο Δήμαρχος ότι λυπάται ειλικρινά για όλες τις εξελίξεις, ότι υπήρχε καλή πρόθεση, ότι τέλος πάντων έχει πάρει την απόφαση ο Δήμος και ο ΔΟΠΑΠ να συνδράμει οικονομικά προκειμένου να γίνει διοργάνωση, και έχουν όλη την καλή θέληση οι άνθρωποι του Δήμου της Κέρκυρας να γίνει. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ναι. Η καλή διάθεση, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει και από εσάς, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Θα έρθουν αθλητές, τρίαθλο, μπαίνει μέσα και η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία και η Μεσογειακή Ομοσπονδία. Θα είναι κάτι έτσι μεγάλο για το νησί. Από την άλλη, το θέμα πού κολλάει όμως? Υπάρχει αυτή η απογοήτευση γενικότερα όσον αφορά την Ομοσπονδία? Νομίζω υπάρχει απογοήτευση και από πλευράς δικής μας, έτσι ας το φράσουμε. Ναι. Εγώ θα μιλήσω ίσως, γιατί εκεί νομίζω είμαι αρμόδιος, στο κομμάτι που αφορά πιο πολύ το ΔΟΠΑΠ, ναι, και σε ένα μέρος ενημερωτικά όσο γνωρίζω από το αίτημα, από όταν, ναι, το έλαβα γνώση, διότι είναι μια... Και ίσως εκεί είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, νομίζω, της ευθύνης. Ήταν μια αίτηση, ας το πούμε, μια πρόθεση, η οποία ήταν κάποιους μήνες πριν, 2-3 μήνες πριν, mm-hmm, τουλάχιστον. Εκεί λοιπόν είχε ζητηθεί από το Δήμο. Ο Δήμος αρχικά είχε εκφράσει ότι θέλει να το στηρίξει αυτό το... όπως και σήμερα, έτσι, mm-hmm, δηλαδή εξακολουθεί να θέλει να στηρίξει, ναι, τη διοργάνωση αυτή. Και απλά έμεινε λίγο το κομμάτι στη διοργάνωση, το θέμα της υλοποίησης, νομίζω. Δηλαδή το, κάποια τεχνικά ζητήματα, κοστολόγια και τα σχετικά. Mm-hmm. Η απάντηση για η καταρχήν έκφραση του Δήμου και του ΔΟΠΑΠ να συμμετέχει σε αυτό ήταν θετική. Mm-hmm. Αλλά αυτό για να μπορούσε να υλοποιηθεί θα έπρεπε να έχει και ένα τεχνικό σκέλος, οικονομικό σκέλος, το οποίο να μπορούσε να στηρίζει αυτό το κομμάτι. Για το κομμάτι λοιπόν του ΔΟΠΑΠ, το οποίο όταν ενημερωθήκαμε για να μπούμε συνδιοργανωτές ο ΔΟΠΑΠ, ναι, στο ζήτημα, ο ΔΟΠΑΠ κάλεσε αμέσως διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έλαβε όταν και... Όταν λέμε συνδιοργανωτές, εννοούμε να δοθεί και κάποιο ποσό από τον ΔΟΠΑΠ ή απλά να είστε... Στην διοργάνωση, mm-hmm, θα είμαστε συνδιοργανωτές. Δηλαδή εμείς θα συμμετείχαμε, mm-hmm, σε αυτό το γεγονός, ναι, και θα καλύπταμε κάποια έξοδα. Μάλιστα. Και αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πει να καλύψουμε κάποιες αφίσες και κάποια ηχητικά για τον αγώνα. Ήταν ένα όμως σχετικά μικρό κομμάτι, ναι, το θέμα του ΔΟΠΑΠ, έτσι. Ήταν ένα σχετικό μικρό κομμάτι και νομίζω ότι ίσως δεν καλύπτε το σύνολο όλο των εξόδων. Από εκεί και πέρα, για την υλοποίηση αυτής, mm-hmm, της εκδήλωσης, ναι, χρειαζόταν και κάποια άλλα στοιχεία παραπάνω, τα οποία εκεί υπήρχε μια αδυναμία, σύμφωνα με την υπηρεσία δεν ήταν τόσο εύκολο και τόσο εφικτό να δοθούν, όχι από θέμα όμως διάθεσης του ποσού, διότι αυτό το εξασφαλίσαμε, δηλαδή, mm-hmm, και με πρωτοβουλία του Δημάρχου, ο κύριος Νικολούζος εξασφάλισε και αυτό, αλλά ήταν κάποια τυπικές διαδικασίες. Γνωρίζετε ότι είμαστε ελεγχόμενοι από άλλες αρχές, mm-hmm, που μας υποπτεύουν, οπότε πρέπει να είναι κάπως. Και κάπως εκεί λίγο καθυστέρησε λίγο το ζήτημα. Μετά εκφράστηκε αυτή η δυσαρέσκεια, νομίζω, από την Ομοσπονδία. Βέβαια, οποία... υπάρχει και μια εκφρασή εδώ στο δελτίο της Ομοσπονδίας. Τη σχολιάσαμε και με τον κύριο Γερόλυμπο και μάλιστα είπαμε ότι θα μπορούσε λίγο να ελαφρύνει το κλίμα, να καταλάβει και εκείνος ότι υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις όσον αφορά το Δήμο, ότι βεβαίως η διοργάνωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και υπήρξε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι εξαιρείται η Κέρκυρα από μελλοντικό σχεδιασμό διεθνών ή εθνικών διοργανώσεων τριάδων.
ποδόσφαιρου, κάτι που νομίζω και εσάς σας είχε δυσαρεστήσει, γιατί θα θέλατε ότι για μια ίσως παρεξήγηση να μην το φτάσουμε μέχρι εκεί το θέμα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ εδώ, έτσι, και τα άτομα τα οποία συζητούσα εγώ εδώ στην Κέρκυρα, που είχαμε και εξαιρετική έτσι, σχέση και επαφή, δεν έχω κανένα παράπονο με τους κυρίους, και μιλάω για τον κύριο Τριανταφύλλο και τον κύριο Ζαρίφη, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί στο σύνολο της συνεργασίας. Ναι, εξεπλάγει μόλις το διάβασα. Και να σας πω την αλήθεια ότι προσωπικά και εγώ αισθάνθηκα λίγο έτσι και θα σας πω το λόγο. Όχι τόσο. Νομίζω ότι όλοι. Απλά θέλω να καταλαβαίνουμε όλοι ότι και η Ομοσπονδία, επειδή είναι σε επαγγελματικά πλαίσια, πρέπει να κλείσει αθλητές, πρέπει να έρθουν να μείνουν, πρέπει να δούμε πού θα μείνουν, πρέπει να προπονηθούν, πρέπει να δούμε πού θα φάνε, πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τα αθλήματα, πώς θα τα διοργανώσουμε. Είναι και τρία διαφορετικά. Είναι και κολύμβηση, είναι και ποδήλατο, είναι και τρέξιμο. Σωστά. Είναι δηλαδή άγχος, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι επαγγελματίες και να πούν σε αυτόν τον κόσμο που θα έρθει είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό ότι υπάρχουν αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή έπρεπε λίγο να υπάρχει μεγαλύτερη ίσως οργάνωση. Συμφωνώ και λέω ότι όντως έτσι είναι δηλαδή, αλλά θα μπορούσαμε να δεχτώσουμε το πρώτο σκέλος ότι αποσυρώμαστε και δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Τώρα το αποκλείουμε και κάθε μελλοντική διοργάνωση. Νομίζω ότι εδώ και τόσο εμείς, δηλαδή ο Δήμος, όσο και εγώ που εκπροσωπώ το ΔΟΠΑΠ, mm-hmm. Όσο επίσης και ο κύριος που εκπροσωπεί την Ομοσπονδία. Κύριος Γερόλυπος. Τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Ναι, θέλω να ολοκληρώσετε βεβαίως. Ναι, είναι θεσμική η ρόλη μας και νομίζω ότι δεν μπορούμε να προδιαθέσουμε το τι θα γίνει στο μέλλον, δεδομένου το ότι αύριο, και μιλάω προσωπικά, μπορεί να μην είμαι εγώ και να είναι κάποιος ο οποίος να είναι πολύ καλύτερος μου και να έχει όλα τα φόντα έτσι να μπορέσει το να. Το χρονικό όμως διάστημα που ξεκίνησε όλο αυτό, λέει 2-3 μήνες πριν, ήταν εύλογο για να γίνουν κάποια πράγματα. Υπήρχε ο χρόνος όμως έτσι για να διοργανωθεί μια τέτοια σημαντική, ένας τέτοιος σημαντικός αγώνας. Νομίζω ακόμα και όταν πήραμε και την απόφαση που ήρθε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ, σας λέω υπάρχει απόφαση. Έχει εγκριθεί δηλαδή μάλιστα, η συνδιοργάνωση. Να βάλουμε και τον κύριο Γερόλυμπο στην κουβέντα μας. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο πρόεδρος της Ελληνικής και Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου. Κύριε Γερόλυμπο, πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς. Τι θα κάνουμε τώρα, τι έχει γίνει? Υπήρξε μία ανακοίνωση από τον Δήμο, η οποία έφτασε και μέχρι εσάς, μέχρι την Ομοσπονδία, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Δήμαρχος μου στείλε μία επιστολή. Ναι. Δεν ξέρω εάν έχετε λάβει. Την νόμη. Έχω λάβει και είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με το τι γράφει μέσα. Το απάντησα αμέσως του κύριου Δήμαρχου. Βλέπουμε και τον κύριο Γερόλυμπο. Ο οποίος ήταν πετυχός. Και δίνω την ευκαιρία να το ξανακάνουμε και να πούμε ότι οποιαδήποτε αστοχίες έγιναν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω, ό,τι λέω είναι μετά λόγου γνώσεως, mm-hmm. ότι η εκτίμηση δική μου, αλλά και των ανθρώπων που έχουμε σαν εκπροσώπους μας, τον κύριο Τριανταφύλλο και τον κύριο Ζαρίφη στην Κέρκυρα, η εκτίμησή μας, κοινή εκτίμηση, είναι ότι μας εμπέζει πάλι ο Δήμος και αρχίζει πάλι τα ίδια. Ότι δεν υπάρχει επικοινωνία που θα έπρεπε τέλος πάντων για να διοργανωθεί αυτό το πράγμα. Όχι, το λέτε πάρα πολύ μαλακά. Εγώ δεν το λέω έτσι, δεν υπάρχει επικοινωνία, μας εμπέζει σαν θεό. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε να χάνουμε άλλο χρόνο, ούτε θεά ουσία στην υπόθεση αυτή. Μπορούν να μας πούνε πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλουν να το κάνουν για τους δικούς τους λόγους. Δεν πήγαμε εμείς να τους συζητήσουμε. Έτσι, άνθρωποι της Κέρκυρας ανέλαβαν την πρωτοβουλία να το κάνουν και εμείς το αγκαλιάσαμε το γεγονός. Δύο φορές θεωρώ ότι ο Δήμαρχος είναι ασυνεπής, ας το πω, απέναντί μου για να το πω όσο πιο ελαφριά μπορώ. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να δοθεί και μια τρίτη. Ξέρετε, όταν κάνεις ένα λάθος μια φορά είναι ένα λάθος. Όταν κάνεις δεύτερη φορά δεν είναι λάθος, είναι επιλογή. Λοιπόν, ναι. Άρα δεν υπάρχει διάθεση πλέον να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία. Δεν υπάρχει. Οπότε δεν υπάρχει περιγκαιότητα. Όταν συζητάμε πάλι, ξανασυζητάμε, στέλνω πάλι τους αντιπροσώπους μαζί και να δούμε να βρούμε μια λύση. Τους λέω, εμείς δεν θέλουμε, το έχω γράψει κιόλας πάλι, δεν θέλουμε ούτε ένα ευρώ να μας δώσετε. Απλώς να καλύψετε τις ανάγκες, βρείτε τον τρόπο που θέλετε να το κάνετε εσείς, μέσω των σωματείων που θέλετε να το κάνετε, πώς μπορείτε να το κάνετε νόμιμα, να καλυφθούν οι ανάγκες τέλος πάντων. Ανάγκες της διοργάνωσης, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Λοιπόν, ναι. Όταν δεν γίνεται τίποτα και πάνω από τον ένα νομικό σύμβολο στον άλλον, εγώ ξέρω να σας πω ότι αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες και έτσι τις εκλαμβάνουμε και θεωρώ ότι πλέον δεν υπάρχει έδαφος για οποιαδήποτε συνεργασία. Και να πω, επειδή όταν μπήκα τώρα τελευταία και άκουσα τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΠ που έλεγε το εξής, ότι δεν μπορούμε να δεσμεύουμε την... Είναι για τη φράση που είπατε ότι εξαιρούμε την Κέρκυρα από... ότι είναι λίγο βαριά αυτό, βαρύ αυτό. Συμφωνώ, δεν μπορώ να δεσμεύω. Όσο είμαι εγώ όμως Διοικητικό Συμβούλιο, δεσμεύω το Διοικητικό μου Συμβούλιο και δεν θα έρθουν στην Κέρκυρα.
εάν του φτάνει αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι δεν παίζει ο Δήμος και οι υπηρεσίες του. Είστε πολύ σαφείς, κύριε Γερόλυμπο. Ναι, ενώ... Όταν αλλάξει η διοίκηση δική μου σε 4 χρόνια και έρθει κάποιος ο οποίος θα του αρέσει να γίνεται αυτό εις βάρος της Ομοσπονδίας και εις βάρος των αθλητών, μπορεί να έρθει και να θεωρήσει και να έρχεται σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις και συνοήσεις, μη συνεννοήσεις με τον Δήμο και να κάνει ό,τι νομίζει. Λοιπόν, τουλάχιστον είμαι εγώ μετά από αυτή τη συμπεριφορά, δεύτερη φορά που εμπεζόμαστε, δεν πρόκειται να το κάνω. Τόσο απλά. Υπάρχει κάποια σκέψη αυτός ο αγώνας να γίνει κάπου αλλού, έχετε απευθεί. Όχι, ο αγώνας θα γίνει κάπου αλλού τώρα. Θα γίνει, μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε 300 προτάσεις από... Είχαμε και από τα Επτάνησα προτάσεις. Δεν είχαμε μόνο από την... Από άλλα Ιόνια νησιά. Ναι. Βεβαίως. Και δώσαμε με ένα προβάδισμα στην Κέρκυρα, γιατί να σας πω και κάτι, το είπα και την άλλη φορά. Ναι. Εγώ με την Κέρκυρα είμαι συνδεδεμένος από μικρή ηλικία. Ερχόμουν και έκανα διακοπές εκεί με τους γονείς μου και είναι ένα νησί το οποίο ιδιαίτερα αγαπώ και θεωρώ πιθανό να το αγαπώ περισσότερο από ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην Κέρκυρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έδωσα μια ιδιαίτερη λόγο συναισθηματικής ευαισθησίας ένα ιδιαίτερο προβάδισμα στο νησί της Κέρκυρα. Λοιπόν, από και πέρα, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή δεν θέλει να ανταποκριθεί ο Δήμος σε αυτά, είναι πάρα πολύ απλό και έτοιμο να έρθεις να πεις ότι παιδιά έχω αυτό το πρόβλημα, έχω εκείνο το πρόβλημα, σας παρακαλώ να μην το κάνουμε. Αλλά να μας κορυδεύουν, τώρα είμαστε μεγάλη όρη σε ηλικία, δεν νομίζω ότι τιμάει κανένα. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Αν εσείς παραμείνετε εκεί που είσαστε σε αυτή τη θέση, λέμε τώρα, και αλλάξει, λέμε τώρα, ο Δήμος της Κέρκυρας θα υπάρξει. Κοιτάξτε, τώρα τελείωσε η υπόθεση. Γιατί να μην τα αποκλείουμε όλα. Εγώ καταλαβαίνω και τον εκνευρισμό σας και την πικρία σας. Πότε θα πάμε. Θα πάμε σε 30 μέρες ένα από τους αγώνες, θα κάνουμε σοβαρό αγώνα. Βέβαια, δεν σχολείο. Να, θέλει να σας μιλήσει βεβαίως και ο κύριος Κορακιανίτης από το ΔΟΠΑΠ να λάβει το λόγο και να τον βλέπουμε και τον κύριο Κορακιανίτη και τον κύριο Γερόλυμπο βεβαίως. Να τους βλέπουμε μαζί. Κύριε Κορακιανίτη, πριν μου πείτε οτιδήποτε, γιατί πρέπει να μιλάμε μέσω της τηλεόρασης και δεν μπορούμε. Έχετε τα τηλέφωνά μου. Ναι, σε αυτό έχετε βεβαίως. Θα μπορείτε να τα πείτε πολύ πιο απευθείας. Επειδή όμως τον έχουμε κοντά μας, είναι φιλοξενούμενος μας σήμερα. Και θέλει να σας πει κάτι, νομίζω ότι μπορούμε να το δώσουμε για λίγο το λόγο. Αντώνη, να βλέπουμε τους κυρίους, να βλέπουμε τον κύριο Κορακιανίτη και τον κύριο Γερόλυμπο. Βεβαίως, κύριε Κορακιανίτη, σε εσάς ο λόγος. Εγώ θα ήθελα έτσι να χαιρετήσω τον κύριο Γερόλυμπο και να του πω ότι θα συμφωνήσω κι εγώ ότι το γιατί να πρέπει να μιλάμε τα κανάλια, με την έννοια ότι δεν έτυχε ποτέ να μιλήσουμε εμείς οι δύο τουλάχιστον προσωπικά. Και το λέω διότι εγώ ως πρόεδρος του ΠΑΠ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή όπως είπατε και εσείς, στο δικό σας Διοικητικό Συμβούλιο δεσμευτήκατε γι' αυτό, εγώ με το δικό μου Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύτηκα για τη συνδιοργάνωση. Έχουμε δεσμευτεί. Υπάρχει απόφαση αυτή τη στιγμή, είναι αναρτημένη στο διάβια. Και αν κατάλαβα καλά. Στη... Και 250... με συγχωρείτε λίγο να τα λέμε. Και 250 ευρώ επιχορήγηση. Να σας πω, δεν είναι θέμα επιχορήγηση. Όχι, δεν είναι επιχορήγηση. Δεν είναι επιχορήγηση, αλλά. Δεν είναι επιχορήγηση, είναι η συνδιοργάνωση και κάλυψη εξόδων. Λέω όμως το εξής, ότι στην προκειμένη. Έχετε κρίνει. Συγγνώμη, να τα πούμε. Μισό λεπτό, κύριε Παρακίνητη, μισό λεπτό. Έχετε κρίνει 250 ευρώ. Συμφωνούμε σε αυτό ή είναι. Σωστά. Έχουμε κρίνει 250 ευρώ για κάλυψη αυτών των αναγκών. Δεν ζητήσαμε ελεημοσύνη εμείς. Ούτε ζητήσαμε να μας δώσετε ούτε ένα ευρώ, όχι 250. Αν δεν ζητήσετε. Μισό λεπτό, γιατί αυτό το είπατε και πριν και λίγο να ξεκινήσετε. Την κάλυψη των εξόδων. Άρα ζητάτε λεφτά. Δεν είναι ότι δεν ζητάτε λεφτά, γιατί νομίζω ότι εκεί επικεντρωθεί το ζήτημα. Όχι, θέλω να, να σας πω κάτι. Γιατί όπως το λέτε και εσείς, το ίδιο μπορούμε να εκφραστούμε και εμείς. Εγώ σας λέω ότι αφού έχουμε πάρει μια απόφαση για την συνδιοργάνωση, γιατί αυτή τη στιγμή και όπως λέτε και στο κοινό που μας ακούει ότι δεν ζητάτε ούτε ένα ευρώ, γιατί δεν το οργανώνουμε και δεσμεύομαι και εδώ ότι αυτό θα διοργανωθεί, αν δεν είναι το οικονομικό το ζήτημα. Γιατί από όσο θυμάμαι και όσο γνωρίζω, ότι το οικονομικό είναι το ζήτημα. Όχι. Όταν... Κακώς το μεταφέρετε και δεν σας επιτρέπω, με συγχωρείτε. Άρα κύριε Γερόλυμπο, δεν υπάρχει οικονομικό θέμα. Δεν ζητάτε χρήματα από τον ΔΟΠΑΠ ή από το Δήμο Κέρκυρας. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι να καλυφθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που θέλουμε και τις αποτιμήσαμε εάν πληρωθούν περίπου σε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα λοιπόν μπορεί ο Δήμος και οποιοσδήποτε Δήμος να τα πάρει σε αποεισφορά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε 10 δωμάτια για την Οργανωτική Επιτροπή ή 5 δωμάτια στο ξενοδοχείο, μπορεί να τα βρει τζάπα. Εάν τα πληρώσει, περίπου είναι αυτά τα λεφτά. Αυτό είπαμε εμείς.
Μπορεί να τα νερά να τα πάρει τζάμπα. Μπορεί οτιδήποτε να το κάνει τζάμπα. Εμάς δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά λέτε. Αν μου επιτρέπετε, λέτε στο κοινό ότι δεν θέλετε ούτε ένα ευρώ. Ενώ αυτά στην ουσία ήταν ένα ποσό. Αυτά κοστίζουν. Αλλά λέει ο κ. Γιονίκος ότι μπορεί να βρεθούν με άλλο τρόπο. Μέσω χορηγιών ή μέσω κάποιων. Θα σα πω όμω να τα βρείτε. Τέλο πάντων, κάποια σχέση που έχετε με κάποιου ξενοδόχου ή με κάποιου ανθρώπου που μπορούν να σα βοηθήσουν στον αγώνα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν έχει γίνει καλή επικοινωνία, νομίζω, κύριε Γερόλυπο. Αλλά όμως να σταθούμε και σε κάτι που είπατε, το οποίο είπατε υπήρχε δεύτερη ανταπόκριση μετά το απαντητικό του Δημάρχου, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, είναι στις 25 Ιουλίου. 25/7, πριν 5 μέρες. Υπήρχε, είπατε, μια δεύτερη δική σας απάντηση, η οποία δεν έχετε πάρει. Εμένα δεν μου προκύπτει προσωπικά αυτό και τέλος πάντων θέλω να πω ότι εκφράζομαι μόνο για το ΔΟΠΑΠ. Στο ΔΟΠΑΠ προφανώς δεν έχουμε, αλλά δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Τώρα λέτε ότι δεύτερη φορά σας είπε όχι. Έχει μιλήσει με το Δήμο, κύριε Γερόλυπος, προφανώς και όχι με τον ΔΟΠΑΠ. Μισό λεπτό. Για να ανοίξω τον υπολογιστή μου, μισό λεπτό. Δώστε μου τώρα, γιατί μου έχει στείλει επιστολή ο κύριος Δήμαρχος. Η επιστολή είναι 25 Ιουλίου, κύριε Γερόλυμπο. Αυτή που λάβαμε και εμείς σαν μέσα μαζικής. Του απάντησα. Άρα προφανώς η δική σας η επικοινωνία έχει γίνει περισσότερο με τον Δήμο. Με τον Δήμο έχω μιλήσει εγώ. Ναι, έχουμε τον εκπρόσωπο του ΔΟΠΑΠ κοντά μας, τον πρόεδρο μάλλον του ΔΟΠΑΠ. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Κορακιανίτης, αλλά θέλαμε και τη γνώμη του όσον αφορά το θέμα. Δεν αντιδικό μαζί με τον ΔΟΠΑΠ, αλλά επειδή ξέρετε, έχω κάποια αντίληψη από την. Το πώς λειτουργεί μια υπηρεσία, δεν είναι. Ναι. Και ειδικά μια δημοτική αρχή. Ο ΔΟΠΑΠ, τι είναι ο ΔΟΠΑΠ? Είναι διαφορετικό κομμάτι από το. Από την, είναι ένας δημοτικός οργανισμός. Ένας αυτόνομος οργανισμός, ο οποίος θα συμμετείχε με μορφή συνδιοργάνωσης και δεν θα μπορούσε να επιχορηγήσει την Ομοσπονδία, ας το πούμε. Μα δεν σας ζητήσει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μην το λέτε καν αυτό, ούτε για αστείο. Δεν σας ζητήσει η Ομοσπονδία ποτέ. Έτσι, δεν ζήτησε ποτέ η Ομοσπονδία να κάνει αυτό το πράγμα. Ποτέ. Είχαμε ένα σωματείο εμείς, είναι οι εκπροσώποι σας εδώ, οι οποίοι αυτοί μας μετέφεραν και αυτοί έκαναν το σχετικό αίτημα. Γι' αυτό εξετάσαμε κιόλας και γι' αυτό εγκρίναμε και αυτή τη συνδιοργάνωση. Αλλά καταλαβαίνω. Είναι δικά σας θέματα αυτά. Όχι, το δικό σας σωματείο να αναφέρω, δεν αναφέρω κάποια. Ναι, σωματείο μέλος μας, αλλά είναι δικά σας που θα προωθήσετε ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, θέλετε. Κύριε Γερόλυμπο, εγώ απλά καταλαβαίνω ότι έχει γίνει. Ακούστε την απάντηση. Ναι. Είναι πολύ σύντομη η απάντησή μου. Ναι. 25 Ιουλίου, 15 και 26. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ για την επιστολή σας. Η απάντησή μου είναι θετική στην πρότασή σας, εφόσον όλα γίνουν άμεσα, χωρίς χρονοτριβή. Ούτως ώστε εκτός από το οργανωτικό να διαχειριστούμε και επικοινωνιακά το θέμα, με την εξέλιξη που έχει πάρει, κάνει ζημιά σε όλους μας. Σε κάθε περίπτωση Μάλιστα. που προχωρήσετε σε άμεση έγκριση απαραίτητης πίσωσης για την υλοποίηση του αγώνα, η ΕΟΤΡΗ θα ανταποκριθεί θετικά και άμεσα, δεδομένου ότι έχουμε κάνει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας που χρειάζεται ο αγώνας. Επαναλαμβάνω ότι η σχετική πίσωση που θα εγκρίνεται δεν θα μεταφερθεί στην ΕΟΤΡΗ, αλλά θα διαχειριστείτε μέσω των διαδικασιών που συνήθως ακολουθείτε για παρόμοια γεγονότα. Μάλιστα. Η πρόθεσή μας σαν νεοτροί ήταν να έρθουμε στην Κέρκυρα για να διοργανώσουμε από κοινού έναν άρτιο αγώνα τριάθλου που θα αποτελέσει θεσμό και ταυτόχρονα να οικοδομήσουμε μια καλή σχέση συνεργασίας όπως κάνουμε με όλους τους Δήμους και περιπέτειες που συνεργαζόμαστε. Η πρόθεση σε νεοτροί και η δική μου παραμένει σταθερά σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της καλής και διαρκούς συνεργασίας. Περιμένω νέα σας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γερόλυμπο, αυτή τη δική σας την επιστολή κάποια στιγμή θα μου την περάσετε. Θέλω να την έχω και εγώ να την βλέπω. Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι απλά έχει γίνει κάπως λάθος η συνεννόηση. Έχετε μιλήσει με τον Δήμαρχο, αλλά έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Όχι, δεν έχει γίνει λάθος η συνεννόηση. Όχι, από εσάς, όχι, δεν μιλάω από εσάς, δεν μιλάω από την Ομοσπονδία. Είστε σαφείς στο τι θέλετε να κάνετε στο νησί και με ποιο τρόπο να το κάνετε. Απλά τα πράγματα εδώ κάπως είναι έτσι λίγο πιο. Πιο μπερδεμένα μάλλον. Είναι θέμα των υπηρεσιών. Εγώ δεν θα κρίνω πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Απλώς αυτή τη στιγμή όσον αφορά το τρίαθλο δεν λειτουργούν. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτή η διοργάνωση μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί. Μετά από όλα αυτά τώρα. Κοιτάξτε, όταν φτάσαμε 31-25, του έχω πει άμεσα να το κάνουμε. Δηλαδή περίμενα την εντολή του κύριου Δημάρχου, την επόμενη μέρα θα έχει μιλήσει και με τον κύριο Καραγιάννη, το οποίο τώρα τον ακούω με τον άνθρωπο, δεν έχω ξαναμιλήσει πάλι. Ναι, και θα έχουν λύσει τα θέματα τα εσωτερικά τους, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθεί η διοργάνωση. Έστω και τελευταία στιγμή να πέσουμε εμείς πάλι πάνω να κάνουμε. Εμείς, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα αγώνα στον οποίο θα βάλουμε την Ομοσπονδία σε ένα.
Κικαιώνα με μια αποτυχημένη διοργάνωση στην οποία θα υποστούμε και ζημία από την όλη υπόθεση. Επειδή δεν μπορεί ο Δήμος να συνοηθεί με το ΔΟΠΑΠ ή δεν θέλει ο Δήμος να συνοηθεί με το ΔΟΠΑΠ και αντίστοιχα ή οτιδήποτε άλλο και να βγάλουμε το ΔΟΠΑΠ έξω γιατί μπορεί να μην θέλει να συμμετάσχει ή οτιδήποτε άλλο. Ο ΔΟΠΑΠ θέλει να συμμετάσχει από ό,τι έχω καταλάβει και ίσα ίσα... 250 ευρώ δεν μπορεί να συμμετάσχει γιατί οι ανάγκες ενός αγώνα, ενός αγώνα δεν είναι των 250 ευρώ και σας επαναλαμβάνω πάλι γιατί είναι πολύ υποτιμητικό για την Ομοσπονδία και την Ομοσπονδία ενός Ολυμπιακού αθλήματος να του βγάζουν επιχορήγηση 250 ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε, έστω και εκ των υστέρων. Δεν μπορεί να μας υποτιμάει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, διότι εδώ έτσι θίγεται και το πρόσωπο και η διοίκηση. Ο ΔΟΠΑΠ, όλες τις συνδιοργανώσεις που κάνει στο νησί, και επαναλαμβάνω, είναι ένας αυτόνομος οργανισμός του Δήμου, και το κονδύλι που παίρνει και συμμετέχει στις συνδιοργανώσεις είναι αυτής της τάξης που μιλάμε. Με συγχωρείτε. Δηλαδή στον ημιμαραθώνιο που ετοιμάζεστε να κάνετε, τους έχετε δώσει διακοπές. Ο ΔΟΠΑΠ δεν έχει δώσει. Όχι, δεν έχει δώσει, κύριε Γερόλυμπε. Για έχει να δώσει. Καταλάβω τι λέμε. Έχετε δώσει 250 ευρώ, γιατί με αναγκάζετε να σας ρωτήσω τέτοια πράγματα. Και σας λέω και πάλι, ο ΔΟΠΑΠ δεν έχει δώσει. Σας για τον πρώτο αγώνα ημιμαραθωνίου Κέρκυρας που θα γίνει 24 Σεπτεμβρίου, ο ΔΟΠΑΠ, λέει ο κύριος Κονακανίδης, δεν έχει δώσει αυτό καθόλου χρήματα. Ο Δήμος, ο οποίος έχει επιχορηγήσει ένα σωματείο, τον Κερκυριακό Γυμναστικό Σύλλογο δηλαδή. Είναι άλλο το ποσό, αλλά όμως. Με τι ποσό? Όχι, πέστε μου το ποσό για να το καταλάβω, για να το βάλουμε. Το ποσό είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ, 30-40.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, η ανάγκη δική σας. Και μας δίνει 250 για να κάνουμε ένα αγώνα, το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό που θα κάνουμε. Κοιτάξτε, δεν σας δίνουμε κάποια χρήματα. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρο εδώ. ΠΑΠ δεν δίνει ποτέ χρήματα σε σωματείο. Απλά καλύπτει κάποιες ανάγκες. Δηλαδή, αυτό είναι το ζήτημα. Ζητήθηκε λοιπόν να καλύψουμε. Αυτό θέλαμε εμείς, να καλύψετε κάποιες ανάγκες. Να σας τις καρύσουν, να τις πληρώσετε όπως θέλετε, όσο θέλετε. Εμείς δεν θα σας πούμε τι κόστος θα κάνετε. Όχι, δεν είναι όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα αίτημα δηλαδή για όποια διοργάνωση έχει δύο. Δύο σκέλη, πώς να το πω. Δηλαδή, όταν απευθύνεστε στο Δήμο για να κάνετε τη διοργάνωση με το Δήμο, και φαντάζομαι ότι ζητάει ή όποιο σωματείο τέλος πάντων θα διοργανώσει, ζητάει μια χορηγία ενός ποσού για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι. Αυτό είναι κάπως. Κύριε Κορακιανίτη, σας διακόπτω, αλλά μιλάτε σε έναν άνθρωπο που είναι διδάκτορ οικονομολόγος και νομίζω ότι τα οικονομικά τα καταλαβαίνω καλά. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε κι εσείς λόγω της ιδιότητός μου. Λοιπόν, ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία. Εγώ σας είπα, κάντε τι όπως θέλετε. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλουμε να αναγκαστούμε. Δεν θέλω να μας επιχορηγήσετε καθόλου. Δεν μας επιχορηγεί κανένας Δήμος. Εμείς θέλουμε οι Δήμοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τους αφήνουμε να λάβουν αυτή την πρωτοβουλία με τους δημόσιους οργανισμούς τους να την κάνουν όπως θέλουν. Εμείς τους λέμε ότι έχουμε. Άρα είναι έτσι, τότε μιλάμε για διοργάνωση του Δήμου. Δηλαδή μιλάτε για διοργάνωση όχι, του όχι, Δήμου. Όχι. Γιατί εσείς κάνετε ένα μέρος. Όχι, δεν τα λέτε έτσι. Όχι, δεν είναι διοργάνωση του Δήμου. Εσείς κάνετε ένα μέρος και εμείς κάνουμε ένα άλλο μέρος. Στη διοργάνωση. Έτσι. Εμείς κάνουμε ένα άλλο μέρος. Γιατί εμείς κάνουμε όλο το τεχνικό κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνετε εσείς. Εσείς πρέπει να κάνετε την υποστήριξη του τεχνικού κομματιού. Τα έχουμε γράψει και τα έχουμε αναλυτικά δώσει. Κύριε Γερόλυμπο, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Ξέρω ότι όντας πρόεδρος της Ελληνικής και Μεσογειακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, αλλά και πολύ σημαντικός στέλεχος Ομοσπονδίας Καράτε, ότι έχετε πολύ μεγάλες γνώσεις πάνω σε αυτό που θέλετε να κάνετε και σε αυτό που θέλετε να διοργανώσετε. Ελπίζω με κάποιο τρόπο να μπορέσετε να γίνει μια συνεννόηση πιο άμεση. Κοιτάξτε, δεν επιθυμεί η άλλη πλευρά να κάνουμε συνεννόηση. Δεν είναι αληθές αυτό. Μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι δεν είναι αληθές. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε. Εντάξει, επειδή όμως και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Να υπάρχει. Δεν είναι αληθές πάντως. Αυτό που λέτε δεν είναι αληθές, διότι από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος συγκεκριμένα εκφράστηκε ότι αυτό το πράγμα θέλει να το στηρίξει. Και εκφράστηκε νομίζω προς όλες τις κατευθύνσεις. Απλά εννοεί έμπραχτα ο κ. Γερόλυμος. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς απλά μεταφράζετε, αν μου επιτρέπετε. Μεταφράζετε, αν μου επιτρέπετε, την όλη λειτουργία της διαδικασίας της γραφειοκρατίας. Τη μεταφράζεται σε πρόθεση της εκάστοτε δημοτικής αρχής ότι αρνείται να το κάνει. Ενώ ξέρετε ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ξέρετε ότι η όλη διαδικασία, για γραφειοκρατικούς λόγους δηλαδή και για οικονομικούς λόγους. Ναι. Κύριε Κορακιανίτη, η επιστήμη είναι αναλυτική η επιστήμη. Παίρνει τα δεδομένα και αναλύει. Αυτό κάνουν οι οικονομολόγοι. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή έχω δεδομένα το τι κάνετε ή τι δεν κάνετε εκεί και έκανα μια ανάλυση.
Αυτά συμπεραίνουν από την ανάλυση που κάνω. Ωραία. Επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο, κύριε Γερόλυμπο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν όλο αυτό το πράγμα να μην γίνει τώρα και να συνοηθείτε, να υπάρξει μια ανταπόκριση και από το Δήμο μεγαλύτερη και να το κανονίσετε για του χρόνου, ίσως σε κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ότι πρόσφορο έδαφος υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει κάποια παρεξήγηση, μπορεί να χρειάζεται λίγο παραπάνω συζήτηση. Καμία παρεξήγηση δεν υπάρχει. Δεν έχω παρεξηγηθεί με κανέναν. Το καταλαβαίνω ότι από μέρους σας υπάρχουν ξεκάθαρες απόψεις. Ένα καλό αγώνα θέλαμε να κάνουμε και από ό,τι φαίνεται δεν θέλει ο Δήμος να τον κάνει. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι έτοιμο και σωστό να έρθει να μας πει: παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω, δεν θέλω, άλλαξα γνώμη. Δεν έχω... Από το να μας κοροϊδεύει, όμως εντάξει, πάει πλέον σε διαφορετικό επίπεδο. Να το βάζετε τώρα στη βάση, δεν λέτε σε ευθύνη του Δήμου. Δηλαδή, λέτε θέλετε να κάνετε. Νομίζω θα υπάρξει και μια απάντηση από το Δήμο όσον αφορά αυτό. Μακάρι τα πράγματα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Από κύριο Γερόλυμπο, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πάντα είστε στη διάθεσή μας. Ό,τι χρειαστούμε, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πρακτικό. Δηλαδή, ίσως να έχει γίνει κάποια λάθος ενόηση. Είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα και τέλος πάντων σε οικονομική και τεχνική βάση. Ναι. Έτσι, αλλά εδώ εκφράζεται η Ομοσπονδία ότι ο Δήμος δεν έχει την πρόθεση. Εντάξει, έχει εκνευριστεί ο άνθρωπος, έχει επικρατεί. Μιλάμε για μεγάλη διοργάνωση. Έχει εκνευριστεί. Και εγώ προσωπικά και να φαντάζομαι ότι ο καθένας για το συγκεκριμένο ζήτημα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκφράζεται προσωπικά. Εδώ ο καθένας εξυπηρετεί, πώς να το πω. Το δικό του κομμάτι αρμοδιότητας, έτσι, είμαστε θεσμοί και εκπροσωπούμε ένα θεσμό και θέλοντας εμείς, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι προκειμένου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Ωραία. Κλείνοντας, τώρα κακώς που δεν είναι και στη γραμμή, αν όντως ήταν οργανωμένο, έτοιμο, να το πω απλά, για να γίνει, θα είχε γίνει, δηλαδή θα μπορούσε να έχει γίνει. Και δεν είναι ότι ο Δήμος δεν ήθελε να το στηρίξει. Ναι. Αλίμονο. Δηλαδή. Δεν βρίσκω κάπου το λόγο. Στη μέση τώρα βρισκόταν και ο κύριος Γερόλυμπος. Να μην θέλει ο Δήμος να το στηρίξει ένα τέτοιο. Εντάξει, βέβαια, τέτοιου είδους αγώνες γίνονται σε πάρα πολλές πόλεις. Γενικότερα υπάρχει γραφειοκρατία στην Ελλάδα, όχι μόνο στο νησί. Φαντάζομαι ότι δηλαδή λίγο να δώσουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να κάνουμε ένα. Εξής, να τα βρούμε κάπου, βρε παιδί μου. Είναι σημαντική και η διοργάνωση. Θέλετε κι εσείς. Κάπου μπορεί να είναι άλλα πιο έμπειρα σωματεία που να τα διοργανώνουν. Κάπου όμως να μην είναι έμπειρα. Και να χρειάζεται. Κοιτάξτε, είναι. Μπορεί να βρεθεί λύση. Όποιος εξετάσει λίγο τους εμπλεκόμενους σωματεία, την Ομοσπονδία και τα σχετικά και δει λίγο από τα καταστατικά και όλα, θα νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει ότι ένα βαθμό δυσκολίας υπήρχε. Υπάρχει βαθμός δυσκολίας. Εντάξει. Αλλά ίσως σε ένα πλαίσιο έτσι διαφορετικό μπορούν να λυθούν όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Κορακιανίδη που ήταν κοντά μας, τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΠ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπαμε. Ευχαριστούμε βέβαια και τον κύριο Γερόλυμπο που ήταν κοντά μας τηλεφωνικά.